Καίρετε αγαπητοί ακροατέ. Σήμερα θα μιλήσουμε τι γίνεται όταν έχουμε κοινωνία με το Άγιο πνεύμα. Τι παίρνει ο άνθρωπο που έρχεται στην κοινωνία με το Θεό. Αυτό το άνθρωπο τα ωφεληθεί από την παρουσία του Κύριου. Άγιο Πνεύμα είναι παρουσία του Κύριου. Ο ίδιο Κύριο αποκαλείται Άγιο Πνεύμα. Σημαίνει πνεύμα από τη φύση και Άγιο συνειδιότητα. Αλλά ο ίδιο είναι λόγο και ο ίδιο είναι πατέρα μα. Γι' αυτό επίση. Είναι γραμμένο, τρεις είναι αυτοί που μαρτύρουν στον ουρανό, ο πατέρα, ο λόγο και ο Άγιο και οι τρεις αυτοί είναι ένα, σημαίνει ένα πρόσωπο που είναι ο Κύριος ο Θεός μας, ο Θεός κάθε σάρκα. Αλλά είναι πατέρας μας, είναι ο λόγο που μιλάει και γίνεται όλα και είναι πνεύμα. Σε κάθε ένα που έχει κοινωνία μαζί του, το πνεύμα του Κύριου, το Άγιο έρχεται σε αυτό, η παρουσία του Κύριου δηλαδή, και το φως του απρόσιτο έρχεται και το γεμίζει κάθε φορά που έχει κοινωνία. Το φως αυτό που έρχεται σε αυτό φέρνει θεραπεία σε ανιάτη ασθένεια. ευγάρει τα δαιμόνια. Εν, ενδυναμώνει στον άνθρωπο που ήταν αδύνατο. Δηλαδή φέρει σαν δύνατα να γίνει δυνατό. Αυτό που λέγεται οι άνθρωποι δεν μπορεί να γίνει αυτό. Είναι αδύνατο. Όχι. Okay. Όταν παρουσία του κύριου έρχεται στον άνθρωπο, τα δύνατα γίνεται δυνατό. Να σα διαβάζω πώ είναι γραμμένο εδώ την ημέρα που έγινε Πεντηκόστη, ο Απόστολ Πέτρο, αν μπορούμε να φανταστούμε, πριν γίνει Απόστολου, όταν ήταν μαθητή, πρι, λίγο πριν το, το τάνατο, αρνήθηκε το κύριο τρει φορέ ότι δεν το γνωρίζει, επειδή φοβήθηκε. Επειδή δεν είχε ακόμα πνεύμα Ιού, δεν είχε ακόμα παρεσία. Γι' αυτό ο Πέτρο αρνήθηκε, φοβήθηκε. Αλλά όταν Ταέλ ήρθε την ημέρα του Πεντηκοστή το Άγιο Πνεύμα πάνω στου μαθητέ και όλη η πίστη που ήταν συγκεντρωμένη και ήταν στη Ιερουσαλήμ, Όλη η Ιερουσαλήμ ταράκτηκα από φόρυβο και αυτό που ακούγα, διότι άκουγα κάτι παράξενο, ήταν τη δύναμη του Κυρίου, το Άγιο Πνεύμα δηλαδή, που είτε, αν και ήταν αόρατο, αλλά κουνήθηκε η Ιερουσαλήμ, επειδή ήταν σαν άνεμο που έρχεται με δυνατή και είτε αμέσω πάνω σου μαθητέ και οι πιστοί που ήταν συγκεντρωμένοι και άρχισαν να μιλούν τη γλώσσα σαν γέλο, όπως το Άγιο Πνεύμα του Νέντισε. Δηλαδή, τη γλώσσα του το. Είναι γλώσσα που οι άνθρωποι δεν μιλούν εδώ. Είναι, είναι μια γλώσσα που μόνο ο άνθρωπο που έχει λάβει, που λαμβάνει, μπορεί να μιλήσει με τον Κύριο. Δηλαδή το πνεύμα του άνθρωπου μιλάει με το Θεό μυστήριο. Όταν ο άνθρωπο λαμβάνει πνευμάιο και αρχίζει να μιλάει γλώσσα που δεν καταλαβαίνει το νου του, αλλά το πνεύμα του, δηλαδή το σώμα που είναι μέσα του, που είναι πνεύμα, μιλάει με το Θεό, δοξολογεί το Θεό, μυστήριο. Μπορεί ο Θεό του μιλάει κάτι επίσης, μυστήριο που δεν ξέρει, αλλά για να αυτό το άνθρωπο. Και την ημέρα εκείνη, ο Πέτρο έγινε, έλαβε παρεσία και σηκώθηκε, άρχισε να μιλήσει με του Εβραίοι και οι υπόλοιποι άνθρωποι που ήρθαν να δουν τι γίνεται με περιέργα. Επειδή έγινε ταρακή στη Ιερουσαλήμ την ημέρα την Πεντηκοστή, να σα διαβάζω τι έλεγε ο Πέτρο. Ο Πέτρο, είπε σε αυτό. Μετανοείτε και καθένα από εσά, αμπαπτιστή στο όνομα του Ιησού Χριστό, σε άφεση ο αμαρτιό και τα λάβετε την δωρεά του Άγιο Πνεύμα. Νομίζω εδώ ακούσατε τι έλεγε ο Πέτρο, στο υπόλοιπο ομο, του, Εβραίοι και άλλοι υπόλοιποι λαό που ήταν εκεί, στη Ιερουσαλήμ, στο Ισραήλ, που τα ράκτηκα και ήταν να δουν τι γίνεται, τι συμβαίνει τώρα. Αλλά αυτό ήταν μέρα, η Πεντηκοσή και ο Πέτρο έγινε πλήρη πνεύμα Άγιο, επειδή το πνεύμα το Άγιο είτε πάνω του, δηλαδή η παρουσία του Κύριου, είτε πάνω του και γέμισε με παρεσία. Επίσης, συνέβηκε σε μια εκκλησία, την Καλατία, ο Απόστολου Παύλο, που ήταν Απόστολου του Κύριου, επειδή πρέπει να ξέρουμε το έργο του Απόστολου είναι να βάλουν τεμέλιο σε κάθε εκκλησία. Αυτή είναι η διακονία του Αποστόλου. Δηλαδή έχω ικανότητα από το Θεό και κρίσμα να, να βάλουν στην εκκλησία πώ πρέπει να λειτουργήσει. Επειδή ο Θεός αποκαλύπτει στον Απόστολου, δίνει έμπνευση στον Απόστολου, τότε οι Απόστολοι πηγαίνουν στην εκκλησία, είτε να ο, οπουδήποτε, τότε να δώσει οδηγία όπω το έλαβα από το Θεό προσωπικά, ώστε εκείνοι που είναι στην εκκλησία, είτε είναι γεροί, Είτε είναι δάσκαλο να ακολουθεί αυτό που δίνει ο Απόστολο επειδή έλαβε από το Θεό προσωπικά. Αυτή είναι διακονία που έδωσε ο Θεό, αλλά σήμερα δεν λειτουργεί σε πάρα πολλά θρησκεία. Όμω αυτή δεν είναι το τέρμα του Θεό, δεν κάνουν το τέρμα του Θεό, απλώ κάνουν το δικό του ιδεολογία. Επειδή η Εκκλησία που είναι ανανορισμένη από το Θεό πρέπει να λειτουργεί με τη διακονία του Απόστολου, το προφήτη, το δάσκαλο, το πλημένα και ευαγγελιστή. Αν δεν λειτουργεί έτσι, τότε δεν κάνει το τέλημα του κύριου όπω πρέπει, επειδή όλα είναι γραμμένο μέσα στη διατήκη του. Αλλά η θρησκεία είναι που άλλαζε τον τρόπο, γι' αυτό βλέπουμε σήμερα πράγμα πάρα πολύ σκίσμα με διαφορετική δόγματα και θρησκεία. Διότι δεν ακολουθεί την οδηγία του κύριου μέσα στη διατήκη. κάθε ένα με ιδέα του, θρησκεία, κάθε ένα δίνουν δόγματα. Αλλά πρέπει να ξέρουμε μόνο ότι ω είναι κύριο που τα σώζει, εμά.

δημιουργά από μόνο του αυτό που θέλω. Προσθέτω από μόνο του αυτό που θέλω, όπω παραδόσει, όπω κανόνε. Και αυτό όμω πρέπει να ξέρουμε δεν είναι το τέρμα του κυρίου. Γι' αυτό δεν είναι όλοι που έχει όνομα Χριστιανό που τα δικαιωτεί, είτε οποιοδήποτε η θρησκεία, αλλά μόνο εκείνοι που έχουν σχέση με το Άγιο Πνεύμα. Επειδή εκείνοι κάνουν το τέρμα του κυρίου ακριβώ, επειδή έχουν κοινωνία με το ζωντανό Θεό. Γι' αυτό οφείλει όλοι οι ανθρώποι να στην αλήθεια τι είναι αληθινή πίστη, ορισμό τη πίστη τι είναι, να έχει σχέση με το αγιο πνεύμα και να αρχίσει να ακούει το Θεό και να περπατάει στην οδηγία του. Επίση, ο άνθρωπο που έχει σχέση με το αγιο πνεύμα ωφελείται, ωφελείται με την παντοδυναμία του Κύριου που είναι απρό το φω που έρχεται στον άνθρωπο, τον θεραπεύει από ανία τη ασθενειά, επίση τον ελευθερώνει από κάθε τίποτε ενόκληση, τον γεμίζει με κρίσμα και ικανότητα από το Θεό, επίση λαμβάνει κάρι από το Θεό, Αυτόν τον άνθρωπο δηλαδή γίνεται, μεταμορφώνεται ο άνθρωπο που έχει κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα. Οφείλει όλοι μα, όλοι οι άνθρωποι, να έχουν κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα. Είναι μονόδρομο σωτηρία. Δηλαδή αυτή είναι η αληθινή πίστη. Όχι μόνο να έχουν θρησκεία και όνομα χριστιανοί, αλλά κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα. Τότε θα αρχίσει ο άνθρωπο να εμπειρευτεί υπερφυσικό δύναμη του Θεού. Να αρχίσει να εμπειρευτεί υπερφυσικό πράγματα που δεν νομίζε Ούτε ήξερα, ούτε άκουσε πριν. Αυτή είναι μονόδρομο για όλοι οι άνθρωποι που θέλουν να νου, θέλουν σωτήρια και θέλουν να γνωρίσουν το πρόσωπο του κύριου. Αν και είναι αόρατο, αλλά αποκαλύπτεται και δίνει νόηση ο άνθρωπο να γνωρίσει τη όψη του πρόσωπου του που δεν βλέπει. Αυτή είναι τον τρόπο που μιλάει ο Θεό και αποκαλύπτεται, ο Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό εδώ στην Εκκλησία εκείνο, ο, ο Πόσλο Παύλο διόρθωσε την Εκκλησία επειδή η Εκκλησία εκείνο. Παραδρόμησα. Δηλαδή, έγινε θρησκεία αντί να, να ζούμε την κοινωνία με το Θεό κάθε πιστό και να διδάσκουν οι δάσκαλοι εκεί με την έπνευση. Αλλά οι δάσκαλοι άρχισαν να κυρίσουν παραδόσει και σταμάτησε να ακολουθεί το Άγιο Πνεύμα με κοινωνία. Γι' αυτό, ο Άγιο Πνεύμα έπνευσε το Απόστολο Παύλο και έδωσε την οδηγία του Απόστολου Παύλου να πάει εκεί να διορτώνει την Εκκλησία. Επειδή αυτό που κάνουμε τώρα δεν είναι το τέλημα του. ας ακούσουμε, τι έλεγε ο Παύλο. Μια μικρή παράθεση πρέπει να ξέρουμε. Όλα όσα είναι γραμμένο μέσα στο Ευαγγέλιο γράφτηκε με σκοπό διδάγματα για μας. Είτε αυτό που ήταν καλό γράφτηκε προς διδάγματα μη μίση. Είτε αυτό που ήταν λάθος γράφτηκε προς διδάγματα προσοκή για μας, για όλους τους άνθρωπους για κάθε εκκλησία ή τέναο. Να σας διαβάζουμε τι έλεγε εδώ, ο Απόστολου Παύλο στην εκκλησία με την έμπνευση του Κύριου. Μάτε, απάτατε Μονάκα μάτια, εκείνο λοιπόν που προσθετεί κορυγή σε εσά το πνεύμα και ενεργεί ανάμεσα σα ταύματα, τα κάμια αυτά που έργα του νόμου η ακοήτη πίστη. Άρχιζατε με τη σάρκα και τώρα τελειώνετε με το, με... με το πνεύμα και τώρα τελειώνετε με τη σάρκα. Νομίζω ακούσατε εδώ. Αρκίζαμε το πνεύμα, σχέση με το αϊό πνεύμα, και τώρα τελειώσαμε τη σάρκα. Τι σημαίνει, τώρα άρχιζα μόνο τρισκία με παραδόσεις και κανόνε. Αυτή είναι σάρκα. Δηλαδή, φυσική φύση του άνθρωπου. Δηλαδή, ο άνθρωπο, οι άνθρωποι, η θρησκεία, δεν ζούμε πνεύμα, αλλά ζούμε τη σάρκα του. Σημαίνει με τη το φυσική του φύση. Που χρειάζεται να αλλάξει, να μεταμορφωθεί όταν έχουμε παρουσία με το Θεό. Πρέπει να ξέρουμε μόνο κοινωνία με το Άγιο είναι που η φύση που είναι μέσα μας αρκεί να μεταμορφώνεται επειδή είναι ο ίδιο κύριο δημιουργό που τους μιλάμε, που έχει σκέψει μαζί μας και τότε εκείνο μας αγγίζει και μεταμορφώνει τη καρδιά μας, το πνεύμα μας μεταμορφώνει τη σκέψη μας, όλα αλλάζουν μέσα μας δηλαδή κάνει τον άνθρωπο καινούρια δηλαδή αλλάζει τον τρόπο σκέψη, αλλάζει αλλά στο πέρασμα του χρόνου ο άνθρωπος αρχίζει να βλέπει ότι κάτι αλλάζει, μεταμορφώνεται Κάτι που δεν έκαμε πριν, αρχίζει να μην μπορεί να κάνει. Όλα αυτά είναι έργα του Αγίου Πνεύμα. Ο ίδιο ο κύριο Σωτέο που είναι την οικό μα. Γι' αυτό ο Αγίου Πνεύμα, γι' αυτό ο Απόστολ Παύλο το διόρθωσε εδώ. Ο Απόστολ Παύλο του έλεγε: Μα αρχίζατε με το πνεύμα, τώρα τελειώνετε με τη σάρκα, με παραδόση, τη θρησκεία. Αντί να ζείτε με κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα. Αυτό επίση γράφτηκε εδώ παράδειγμα, διδάγματα προ προσοχή για όλου του ανθρώπου. Όλη η θρησκεία και όλοι. Αλλά το πρόβλημα είναι πολύ θρησκεία δεν ακολουθεί τη διατική του κύριου, ακολουθεί δικό του παραδόση. όμως αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι κάνουν. Επειδή δεν κάνουν το τέλημα του κύριου, επειδή τα βρετού προ τα συγκρίση του Θεού και ίσως θα είναι αργά. Κάθε άνθρωπο οφείλει να γνωρίσει το τέλημα του κύριου που είναι μέσα στη διατική σαν πνευματική πληροφορία. ο Άγιο Πνεύμα να αρχίσει να τον αποκαλύπτει αυτό που δεν καταλαβαίνει να τα πάμε στην άλλη μεριά, στην πρώτη Διατήκη, Πριν ο κύριο δίνει το Άγιο πνεύμα, προφήτευσε μέσα το στόμα του προφήτη του. Να αναγκαίρει σε όλοι οι άνθρωποι. Α ακούσουμε τι έλεγε ο κύριο. Πώ το Άγιο πνεύμα είναι, δηλαδή, πώ είναι το ποταμό, το πνεύμα του κύριου. Σου απρόστο που εμεί δεν βλέπουμε, είναι σαν ποταμό που βυθίζεται. Βυθίζεται ο άνθρωπο, η παρουσία του κύριου σε κάθε στιγμή που έχει κοινωνία, μέχρι να γεμίσει να γίνει πλήρη. Δηλαδή ο άνθρωπο να μεταμορφώνεται τέλειο ολοκληρωτικά. Τότε αυτό το άνθρωπο αλλάζει τη φύση. Ο άνθρωπο που το ήξερε πριν, όταν θα το βλέπει πλέον, θα λέει μα είναι αυτό ή είναι άλλο άνθρωπο. Επειδή τον τρόπο αλλάζει, τον τρόπο που μιλάει αλλάζει, τον τρόπο που σκέφτεται αλλάζει, όλα αυτά είναι έργο του Αγίου Πνεύμα. Για να είναι ο άνθρωπο καινούρια και να κάνει το τέλημα του Κύριου, να είναι πρόβατα του Κύριου. Τώρα επίση, να πάμε στην Αποκαλύψη, όπου έγραψε ο Απόστολο Ιωάννη στο τελευταίο βιβλίο Αποκαλύψη 22, ο ποταμό τη ζωή. Και μου έδειξε ένα καταρό ποταμό με νερό τη ζωή, λαμπερό σαν κρυστάρο που έβγαινε από το τρόνο του Θεού και το αρνείο. Στο μέσο τη πλατεία τη και το ποταμό από εδώ και από εκεί. Ήταν το δέντρο τη ζωή που φέρνει 12 καρπό, κάνοντα κάθε ένα μήνα. Το καρπό του και τα φύλλα του δέντρο είναι για θεραπεία του έθνου. Δηλαδή το, δέν, το, το νερό που ο Απόστολος Ιωάννη γράφει εδώ το ποταμό της ζωή είναι το πνεύμα που βγαίνει στο τρόνο του Θεού, ακατάπαυσα, απεριόριστο, πηγή αστήρευτη, στο απρόστο φω. Και έρχεται σε κάθε ένα από εμά που έχει κοινωνία, αν και δεν το βλέπουμε, πρέπει να ξέρουμε κάθε φορά που έχουμε κοινωνία με το Θεό, κάτι έρχεται στο φω σε εμά από το Θεό έρχεται το πνεύμα, από το Θεό έρχεται το κρίσμα, αν και δεν το βλέπουμε. Γι' αυτό ο άνθρωπο μπορεί να, 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 να επλαγεί ότι είχε κοινωνία με το Θεό και έλαβε το θεραπεία. Είχε κοινωνία με το Θεό και έλαβε αποκαλύψη. Είχε κοινωνία με το Θεό και ο κύριο τον έδειξε κάτι σε όραση. Δηλαδή όλα αυτά συμβαίνει στη στιγμή που έχουμε κοινωνία με το Θεό. Επειδή το πνεύμα του Κύριου που είναι στη παρουσία του εκεί στο τρόνο που λέγεται εδώ με, με γράφεται εδώ σαν ζωντανό νερό έρχεται σε εμάς, σε καφέ να που έχει κοινωνία μαζί του ο άνθρωπο γεμίζει με υπερφυσικό χάρη, χαρίσματα από το Θεό, αποκαλύψει όλα ο άνθρωπο θεραπεύεται ο άνθρωπο λαμβάνει εξουσία να αρχίζει να βγάλει τα δαιμόνια όπου είναι όλα αυτά είναι Χάρη του Θεό στον άνθρωπο που έχει κοινωνία μαζί του, επειδή ενώνεται με το Θεό, τότε ο απρόστοφο έρχεται το ζωντανό νερό στον άνθρωπο. Ο απρόστοφο, το, το φως που έρχεται στο τρόνο του κύριο είναι μια υπερδύναμη που τα δαιμόνια φοβούνται. Τα δαιμόνια δεν μπορεί να πλησιάζει το απρόστοφο, γι' αυτό τα δαιμόνια ξέρουν και βλέπουν όπου υπάρχει απρόστοφο στην παρουσία του Κύριου στο πιστό, δεν πλησιάζει. Ξέρω ότι η παρουσία του Κύριου είναι εκεί στο πιστό εκείνο, στον άνθρωπο εκείνο. Γι' αυτό τα δαιμόνια μισού πολλοί άνθρωποι να μην έχουν κοινωνία με το Θεό, επειδή τέλειο άνθρωποι να έχουν το απρόστοφο στη παρουσία του Κύριου σε αυτό. Τέλειο άνθρωποι να έχουν τρισκία, απλώ να νομίζουν ότι έχουν πίστη και να πλανιώνται και να μην έχουν δύναμη, να μην έχουν απρόστοφο δηλαδή. Και όταν οι άνθρωποι έχουν τρισκία, ο Σατανά καίρεται. Αλλά όταν ο άνθρωπο έχει κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα, ο Σατανά οργίζεται και φοβού, φοβάται. Δηλαδή γίνεται ανασφαλή. Επειδή το απρόστο φω του κύριο είναι πάντο δυναμία που τα δαιμόνια δεν πλησιάζουν. Α ακούσουμε μόνο τι λέει ο κύριο ο Θεό κατοικεί στο απρόστο φω. Αλλά το απρόστο φω του Θεό είναι ατελείωτο και απεριόριστο που έρχεται σε κάθε που έχει κοινωνία μαζί του. Και τα δαιμόνια βλέπουν στο πνευματικό κόσμο. Βλέπουν επειδή εμεί δεν βλέπουμε, αλλά έρχεται σε εμά. Αλλά τα δαιμόνια βλέπουν και καταλαβαίνουν αυτόν τον άνθρωπο. Έχει σχέση με το Θεό, επειδή βλέπουν το φω απρόσιτο. Δηλαδή βλέπουν την παρουσία του κύριου σε αυτόν τον άνθρωπο. Όχι σε όλο τον κόσμο, αλλά σε αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή σε κάθε ένα που έχει κοινωνία με τον κύριο, υπάρχει απρόσιτο φω που ο κύριο κορυγεί. Δηλαδή, ο κύριο κορυγεί το απρόστο και αυτό είναι κάθε μέρα που κορυγεί ο κύριο. Κάθε μέρα σε κάθε ένα που έρχεται σε κοινωνία μαζί του. Και επίση, ο πιστό που έχει κοινωνία κορυγείται από το πνεύμα του κύριου που έρχεται στο απρόστο περπατάει με υπερφυσικό χάρη του Θεού. Επίση, περπατάει με σίγουρια για τη σωτηρία του. Αυτή είναι η ωφελήματα να έχουμε κοινωνία με το αϊό πνεύμα. Αυτή είναι η αληθινή πίστη για να μπορεί και ο άνθρωπο να ακούει το Θεό. Αυτό είναι ωφελήματα. Ο άνθρωπο να ακούσει προσωπικά μαρτυρία και ο άνθρωπο να θεραπεύεται από το Θεό σε μια ανίατη ασθένεια επίση. Δηλαδή η σχέση με το Άγιο Πνεύμα, ο άνθρωπο θα εμπειρευτεί αυτό που δεν έχει σκεφτεί ούτε αναγνωρίζει προηγουμένη τη ζωή του. Για σήμερα σα αφήνω εδώ η κάρη του κύριου Ισού μαζί με όλοι σα.